πρώτη ερώτηση είναι πώς θα πηγαίνει από άποψη βιωσιμότητας η βιομέ και ποια είναι η διεκδίκησή της από το ελληνικό δημόσιο. Ναι, πάμε καλά, πάμε καλά. Υπάρχει έτσι, θα λέγαμε, μια αυξανόμενη ανταπόκριση στα προϊόντα μας. Είμαστε σε μια θετική και παραγωγική φάση, γιατί εξελίσσουμε τα παλιά προϊόντα, τα βελτιώνουμε και βγάζουμε και μια καινούργια σειρά με οικολογικά πια προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που δεν είναι φυσικά, αλλά είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αυτή η σειρά που ξεκίνησε ήδη θα εμπλουτίζεται συνέχεια με καινούργια προϊόντα. Και επίσης είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξαναξεκινήσουμε και την παλιά παραγωγή, την παραγωγή δηλαδή δομικών υλικών, όπως είναι οι κόλλες για πλακίδια. Υπάρχουν εξαγωγές. Υπήρξαν τα δύο μεγάλα βήματα το τελευταίο χρόνο, που ήταν η δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, από το οποίο μπορεί να παραγγείλει οποιοδήποτε και να πάνε στο σπίτι του τα προϊόντα, και φυσικά το άνοιγμα του καταστήματος στην Αθήνα, του καταστήματος Βιομέ, που έδωσε έτσι ένα σταθερό σημείο αναφοράς για όσους θέλουν όχι μόνο να αγοράσουν τα προϊόντα, αλλά και να μας γνωρίσουν και να συζητήσουν από κοντά για αυτό το εγχείρημα. Είμαστε λοιπόν σε μια ανωδική, θα λέγαμε, πορεία. Παρ' όλα αυτά, η αβεβαιότητα όσον αφορά το νομικό καθεστώς και την έδρα της όλης προσπάθειας παραμένει με ευθύνη της κυβέρνησης, με την οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό συζητάμε και διεκδικούμε να πάρει κάποια μέτρα ώστε να σταματήσει ο κίνδυνος των πληστηριασμών των οικοπαίδων μέσα στα οποία βρίσκεται η Βιομέ, και επομένως να σταματήσει και ο κίνδυνος της εξουσίας μας από το χώρο αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι κάτι πολύ απλό, που ταυτόχρονα θα μας λύσει τα χέρια για να συνεχίσουμε όπως κάνουμε τώρα. Είναι να δεσμεύσει το δημόσιο για λογαριασμό των δικών του συμφερόντων, έναντι των χρεών που υπάρχουν απέναντι στο δημόσιο από την παλιά εργοδοσία, να δεσμεύσει τα οικόπεδα ώστε να εξαιρεθούν από τον πληστηριασμό και να μπορέσουμε εκεί να συνεχίσουμε την παραγωγή. Δεν θέλουμε κάτι άλλο, δεν ζητάμε άλλες χαριστικές ή άλλου τύπου ρυθμίσεις. Αυτό που ζητάμε είναι να μείνουμε ελεύθεροι, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε έτσι όπως εμείς το οργανώνουμε. Γιατί το όραμά μας είναι και η πρακτική μας είναι η αυτοδιαχείριση, η αυτοοργάνωση. Και όχι κάποια ρύθμιση που θα έρθει από πάνω, από έξω, από κάποιο κράτος ή κάποιον άλλο φορέα.